Είμαστε σε αυτό το ζήτημα, είμαστε θεατές, με την έννοια ότι επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε. Η γνώση μας για τις συμφωνίες που αφορούν την περιοχή μας και τα νησιά μας, αναφέρομαι στη συμφωνία για την έλεγχο των συνόρων, φύλαξη των συνόρων, ή δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο σωστός όρος, και αν κάνω λάθος δεν φταίω εγώ, διότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι δημοσιογραφικές, είναι από τα μέσα ενημέρωσης. Στα μέσα ενημέρωσης λοιπόν, είτε μέσω διαρροών είτε μέσω διαψεύσεων, γινόμαστε αποδέκτες κάποιων μηνυμάτων. Πολλά από αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, βεβαίως για το σύνολο της ζωής στα νησιά μας. Σήμερα λοιπόν με τον Δήμαρχο της Ρόδου και Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, στο πρόσωπό του λοιπόν είναι και η ιδιότητα του Δήμαρχου της Ρόδου εκπροσώπου του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης συνολικά, έχουμε ήδη αποστείλει στην κυβέρνηση μία επιστολή με την οποία ζητάμε αυτό που κατά την κρίση μας είναι το αυτονόητο και επιβεβλημένο. Ζητάμε ενημέρωση. Θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον άστοχο, για να μην πω ότι είναι ένα σοβαρό έλλειμμα, η μη συμμετοχή μας σε αυτό το σχεδιασμό. Είναι μεγάλο το βάρος. Είναι μεγάλο το βάρος που έχει πέσει στην αυτοδιοίκηση από το ζήτημα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να λείπει, από τον συνολικό κυβερνητικό σχεδιασμό. Το λιγότερο λοιπόν το οποίο έπρεπε να έχει ήδη γίνει, σήμερα το ζητάμε και βεβαίως θα επιδιώξουμε σε μέσα επόμενες μέρες και κυρίως την επόμενη εβδομάδα να έχουμε και τις συναντήσεις αυτές που πρέπει να έχουμε, προκειμένου να έχουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία μας κάνουν πάρα πολύ ανήσυχους, αλλά και να συμμετάσχουμε σε αυτό τον σχεδιασμό που αφορά την προσεχή περίοδο, η οποία, όπως και φαντάζομαι και τον υπόλοιπο κόσμο, τους πατριώτες μας, με ψυχραιμία το αντιμετωπίζουμε, αλλά ανήσυχοι. Προετοιμαζόμαστε για μια καλοκαιρινή περίοδο 2016, η οποία θα έχει, όπως πάντα στα νησιά μας, στην πρώτη γραμμή της δράσης μας και του ενδιαφέροντος μας, την υποδοχή των επισκεπτών μας, των τουριστών, ταυτόχρονα και παράλληλα προετοιμαζόμαστε ούτως ώστε να έχουμε ένα καλύτερο από το 2015 μοντέλο αντιμετώπισης και διαχείρισης των όποιων ροών προσφυγικών και μεταναστευτικών δεχθούν τα νησιά μας. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι το πώς θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη χρονιά και στα πλαίσια της αντιμετώπισης αυτής της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης και το πώς θα πορευτεί η περιοχή μας στα πλαίσια ενός νέου τουριστικού έτους και βέβαια στα πλαίσια του τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε με την συνδρομή στο προσφυγικό. Είναι δεδομένο ότι μέχρι σήμερα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι Δήμοι και η Περιφέρεια αντιμετώπισαν εκ των ενόντων, αλλά ως ένα σημείο μόνο το θέμα αυτό. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν μπορεί ο επόμενος χρόνος με αυτά τουλάχιστον που όχι απλώς φημολογούνται, αυτά που σχεδιάζονται και από πλευράς κυβέρνησης, να μείνουμε στο άγνωστο. Εμείς συντονιζόμαστε. Το να συντονιστεί η Περιφέρεια με τους Δήμους
είναι αυτονόητο. Πρέπει να συντονιστούμε και με την γενική κυβερνητική πολιτική του πώς αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα. Συντονισμός απαιτεί δύο ή τρεις εταίρους για να μπορέσουμε όσο γίνεται ανώδυνα να ξεπεράσουμε όλο αυτό το φαινόμενο, δείχνοντας πάντα και τα αισθήματα αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες, προς τον συνάνθρωπο, ώστε να αποτραπούν και αυτά τα φαινόμενα που είδαμε και ευτυχώς δεν συνηθίσαμε τον περασμένο χρόνο. Αυτή η απώλεια των ψυχών, αυτή η πρόχειρη αντιμετώπιση, αυτός ο συνωστισμός με τις όποιες παράπλευρες συνέπειες για την περιοχή και τα νησιά μας. Είναι υποχρέωση λοιπόν θεσμική και του κ. Περιφερειάρχη και εμένα με την ιδιότητα και του Δημάρχου αλλά κυρίως του Προέδρου της ΠΕΔ και σε συνεννόηση με τους συναδέρφους Δημάρχους να ζητήσουμε το αυτονόητο. Και το αυτονόητο ότι είναι σε αυτήν εδώ τη χρονική συγκυρία που ήδη, να αναφερθώ στη Λέρο και στην ΚΟΕ, ετοιμάζονται δύο υποδομές. Να δούμε στα πλαίσια αυτού του γενικότερου σχεδιασμού της κυβέρνησης πώς εμείς θα συμμετέχουμε και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε.